Εγώ θέλω να κάνω όμως μια παρατήρηση, η οποία μπορεί να ξενήσει. Γιατί φτάνουμε να το θεωρούμε δεδομένο. Αποκλείουν τη Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή είναι ένα ακροδεξιό νεοναζιστικό κόμμα. Τι? Το οποίο μου είναι απολύτως απεχθές. Όμως, ή το βγάζεις εκτός νόμου, ή από τη στιγμή το οποίο είναι νόμιμο κόμμα, δεν μπορεί η δημοκρατία να κάνει τέτοιες διακρίσεις. Τι λέτε, Σταύρο? Σου φαίνεται... Τι είναι αυτό που λες? Τι λέω? Τι είναι αυτό? Έχετε συνηθίσει στην αντιδημοκρατική. Τι είναι αυτό που λες? Εγώ τι λέω? Τι είναι αυτό που λες? Έχετε συνηθίσει να θεωρείτε πολύ δεδομένο. Ποιο είναι το μια δημοκρατική? Αντιδημοκρατική δημοκρατία δεν μοιάζει στη Χρυσή Αυγή. Δεν πρέπει να μοιάζει στη Χρυσή Αυγή. Είναι αυτό που... Ή θα βγάλεις ένα κόμμα εκτός νόμου, γιατί πραγματικά είναι ενάντια και αυτή είναι μια ζήτηση που θα άξιζε τον κόπο να γίνει. Ή από τη στιγμή που το αποδέχεσαι και ψηφίζεται, θα πρέπει να μην το αποκλείεις γιατί το τροφοδοτείς. Ευτυχώς που βρέθηκε και ο Βελόπουλος και... Του τράβηξε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του εκλογικού κουσώμα. Φτάνουμε σε αυτό το σημείο να λέμε έτσι. Σταύρο, ξεκινάνε οι απολογίες αύριο μεθαύριο. Άκουσε. Ξεκινάνε οι απολογίες δολοφόνων. Τι ένα κόμμα. Άκουσε να δεις. Ένα κόμμα είναι πολιτικό κόμμα. Υπάρχουν κατηγορίες. Δεν μπορεί να τα ακούω. Α, τον Βαγγέλη να πει την άποψή του και εσύ τώρα. Α, πω γιατί δεν τα ακούω καλά. Ξέρεις γιατί δεν τα ακούς καλά? Γιατί είσαστε βάθια. Εσύ και πολλοί άλλοι οι οποίοι κατά τα άλλα έχουν ψηλά τη σημαία της δημοκρατίας. Η δημοκρατία δεν μπορεί να γίνεται σαν τους αντιπάλους. Μάλιστα. Κατάλαβες? Ναι, κατάλαβα. Αυτή είναι κατάλαβα. Η ιστορία. Δυστυχώς το κατάλαβα. Το κόμμα έπρεπε αυτό να έχει ήδη δυστυχώς βρεθεί κατάλαβα. Η απόφαση. Σταύρο, είναι αλήθεια αυτό που λες, άργησε πολύ η απόφαση. Συγγνώμη. Θα πρέπει δηλαδή άλλο πάρα πολύ μιλάνε. Όχι, δεν είναι άλλο η καθυστέρηση. Η αλήθεια είναι όμως. Όχι, άλλο αυτό το οποίο λες. Όχι, αυτό το οποίο αυτό λέω είναι. Φοβάμαι ότι το οποίο λέω είναι ότι με πολύ μεγάλη ευκολία. Παραβιάζεται τους θεσμούς στο όνομα μιας αντίληψης. Η δημοκρατία δεν είναι σαν τους εχθρούς της. Μάλιστα. Αυτή είναι η ανωτερότητα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Μιχαλολιάκος να κάτσει με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Γιατί, ναι. Δεν μπορείς. Αλλά να πω κάτι, δεν είναι μόνο αυτό. Την έχουν αποκλείσει από τη χρηματοδότηση Βουλής. Είναι μια πολιτική η οποία είναι μισό. Σε αποδέχομαι με το ένα πόδι και σε αποκλείω από το άλλο. Μάλιστα. Αυτό θεσμικά είναι πρόβλημα. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει, αγαπητέ Ιορδάνη? Τους θεσμούς και εμείς οι οποίοι μιλάμε για δημοκρατία και για θεσμούς, τους προσαρμόζουμε στα ιδεολογικά μέτρα. Οι θεσμοί είναι για να μην προσαρμόζονται.